Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας στην πόλη την περίοδο αυτή. Τι λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αρχοντής Αρχοντίδης? Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον εμβολιασμό υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν άμκα έκανε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Γυαλιά ηλίου για παιδιά, πόσο απαραίτητα είναι? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 30 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας στην πόλη την περίοδο αυτή, καθώς κατασκευάζονται ράμπες για τη διάβαση ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά, αφού ο καιρός βοηθάει να προχωρούν τα έργα. Τα έργα ανάπλασης και ανακατασκευής πεζοδρομίων και ραμπών συνεχίζονται στην πόλη της Ορεστιάδας. Οι εργασίες ξεκίνησαν στο πρώτο lockdown και έχουν στόχο μια σύγχρονη και φιλική πόλη προς τους δημότες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ορεστιάδας, Αρχοντής Αρχοντίδης, μιλά για το θέμα. Από πέρσι, ακόμη από την αρχή της πανδημίας, είχαμε ξεκινήσει αναπλάσεις και ανακατασκευές τόσο των πεζοδρομίων αλλά κυρίως και των ραμπών, οι οποίες υπάρχουν στον αστικό ιστό της πόλης. Και αυτό διότι θα πρέπει να μιλάμε για μια σύγχρονη πόλη και για μια πόλη η οποία θα είναι φιλική προς τους δημότες ή προς τους πολίτες οι οποίοι μπορούν να την επισκεφθούν. Η πανδημία βοηθάει στο ότι δεν κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος, οπότε μπορούν να κάνουν άνετα τις εργασίες αυτές. Γι' αυτό λοιπόν και βάσει προγραμματισμού που έχει η τεχνική υπηρεσία, συνεχίζονται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στον αστικό ιστό, στο κέντρο της πόλης ουσιαστικά, να διαμορφώνουμε και να διορθώνουμε τόσο φθορές σε πεζοδρόμια, όσο κυρίως και σε ράμπες, για να μπορούν να υπάρχουν η εύκολη και ομαλή πρόσβαση τόσο των πεζών, όσο και των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Το επαναλαμβάνω, σε μια πόλη που πρέπει να είναι φιλική προς τους δημότες και τους κατοίκους. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη τόσο ανακατασκευής πεζοδρομίων ραμπών στο αστικό μέρος της πόλης, αλλά θα συνεχιστούν παράλληλα και με τα έργα για την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της Ορεστιάδας. Οι εργασίες θα συνεχίζονται και πάντα γίνονται παράλληλα και σε σχέση με τα υπόλοιπα τα έργα πεζοδρόμησης τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ή τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα δρομολογηθούν μέσω συμβάσεως, όπως είναι αυτό της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της πόλης μας. Οπότε πηγαίνουμε να κάνουμε επιπλέον παρεμβάσεις εμείς σε χώρους οι οποίοι και σε σημεία τα οποία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αυτά έργα των πεζοδρομήσεων θα μπορέσουμε να παραδώσουμε μια πόλη αρκετά πιο ασφαλής για τους πεζούς και για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή αυτή. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αρχοντής Αρχοντίδης, τονίζει πως ημερομηνία αποπεράτωσης των έργων δεν υπάρχει, αλλά ο Δήμος Ορεστιάδας επιδιώκει πριν από τη λήξη του lockdown και όσο βοηθάει ο καιρός να ολοκληρωθεί ο βασικός κορμός του αστικού κέντρου. Υπάρχει μια συνέχεια των έργων. Όσο βοηθάει ο καιρός και όσο έχουμε το εργατικό δυναμικό το οποίο απασχολείται αυτό το πράγμα, επιδιώκουμε τουλάχιστον πριν την λήξη, αν θέλετε, του lockdown, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον τους βασικούς κορμούς του αστικού κέντρου. Από εκεί και πέρα η διαδικασία συνεχίζεται και θα συνεχίζεται συνεχώς όσο έχουμε τη δυνατότητα του προσωπικού για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Απλά να επιστρέψουμε την προσοχή των δημοτών, ώστε να προσέχουν λίγο τα σύνορα και τις οδοσημάσεις, ώστε να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, γιατί κάνουμε τις εργασίες. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να προσέχουμε και λιγάκι για να μην κάνουμε κάποια ζημιά επί των εργασιών αυτών. Την υπομονή τους για όσο διάστημα διακούν αυτές οι εργασίες και νομίζω ότι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον εμβολιασμό υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν άμκα έκανε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, καθώς αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Ο κύριος Δημοσχάκης προτείνει τη συμμετοχή των Ελλήνων ομογενών κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιχείρηση εμβολιασμού Ελευθερία. Σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης αναφορικά με τον σχεδιασμό εμβολιασμού των Ελλήνων ομογενών κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν άμκα, ο βουλευτής Εύρου Αναστάσιος Δημοσχάκης επανέρχεται πάλι καταθέτοντας προς το Υπουργείο Υγείας νέα γραπτή ερώτηση. Με την ερώτησή του υπογραμμίζει ότι όπως οι Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται την τρέχουσα χρονική περίοδο στον Εύρο, έτσι και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κάτοχοι ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα με χρυσή βίζα, δεν μπορούν να αποκτήσουν άμυκα προκειμένου να μπορέσουν να εμβολιαστούν και ζητά την επίλυση του θέματος. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού,
τους ομογενείς μας, τους καλούς μας φίλους που είναι στην Δυτική Ευρώπη εδώ και δεκαετίες και τώρα έχουν επανακάμψει και πολλούς μήνες μένουν στη χώρα μας. Οι άνθρωποι μας αυτοί δεν έχουν τον ΆΜΚΑ γιατί είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Ωστόσο όμως ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα περνούν στις γενέτερές τους στα χωριά μας, στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί, στο Δημότυχο, στην Ορεστιάδα και φτάνουν στο γραφείο μου ότι επειδή να διαμένουν σχεδόν μόνιμα όλο το χρόνο, δηλαδή περίπου 8-9 μήνες, ζήτησαν να βρεθεί λύση ώστε να προβούν στον εμβολιασμό που είναι απαραίτητος για την προστασία τους αλλά και για την προστασία των οικογενειών τους. Γι' αυτό και εγώ 24 Φεβρουαρίου κατέθεσα γραπτή ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό και ζήτησα τι σχεδιάζει να κάνει σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό αυτών των ανθρώπων μας που πραγματικά δεν έχουν αποκοπεί από τη γενέτερά τους, δεν έχουν αποκοπεί από τον Εύρο και φυσικά δεν είναι μόνο οι Ευρύτες, είναι και άλλοι κάτοικοι από άλλες περιοχές. Εκείνο το οποίο έχω να πω ότι με πολύ προσοχή το αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το αίτημα και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε την λύση του όλου προβλήματος. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν και έχουμε και τους επενδυτές, τους γνωστούς επενδυτές, οι οποίοι είναι αλλογενείς, είναι από άλλες χώρες, είτε από χώρες της Ευρώπης, είτε από τρίτες και κυρίως από τρίτες χώρες, οι οποίοι έχουν επενδύσει σημαντικά οικονομικά κονδύλια στην περιοχή, στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν αριθμό που εκτιμάται ότι σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να φτάνουμε αυτές οι golden visa, δηλαδή η χρυσή visa που δίνεται σε αυτούς τιμή σένεκεν και διαμένουν εδώ για πολύ χρονικό μεγάλο διάστημα, καταγόμενοι από άλλες χώρες, και για αυτούς υπάρχει το πρόβλημα και φτάνουν τα αιτήματα στα πολιτικά μου γραφεία. Και εγώ ήδη έχω καταθέσει από χθες γραπτή κοινοβουλευτική αναφορά, είναι παρέμβαση κοινοβουλευτική και ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και προκειμένου να αντιμετωπίσει και αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας ουσιαστικά και επενδυτών μας στη χώρα, ώστε να και για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την προστασία της υγείας όλων αυτών των ανθρώπων, να και έχουν εμπιστευτεί τη χώρα μας, να και έχουν προβεί σε μεγάλες επενδύσεις που πραγματικά έδειξαν με την προτίμησή τους ότι εμπιστεύονται την Ελλάδα και θα πρέπει και σε ένα ανθρωπιστικό θέμα θα πρέπει και το ελληνικό κράτος να τους συμπαρασταθεί. Κύριε Δημοσχάκη, είστε υπέρ του ανοίγματος της οικονομικής δραστηριότητας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο οικονομικός, ο εμπορικός κόσμος έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ κρίνοντας από την εξέλιξη της πανδημίας, γιατί δεν βλέπουμε να είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ένας χρόνος σχεδόν πέρασε και τα αποτελέσματα, τα κρούσματα συνεχίζουν να είναι σε πολύ ψηλό αριθμό. Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχει πάυσει η οικονομική τους δραστηριότητα? Εκείνο πράγματι είναι γεγονός ότι η πανδημία έχει χτυπήσει όλη την ανθρωπότητα, όλη την οικουμένη. Οι ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί είναι ανυπολόγιστες σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους κλάδους, σε όλους τους λαούς, σε όλα τα κράτη. Είναι γεγονός ότι η ανθρωπότητα ζει κάθε 100 χρόνια μία παρόμοια πανδημία όπως αυτή τη στιγμή βιώνουμε εμείς. Η σημερινή κυβέρνηση έδειξε σοφροσύνη, επέδειξε ευαισθησία σημαντική στην ανθρώπινη ύπαρξη και γι' αυτό βήμα-βήμα προχώρησε σε μέτρα τα οποία μπορεί να είναι περιοριστικά αλλά όμως θέλω να πιστεύω σε σχέση με τις λοιπές χώρες κατέχουμε μία θέση σημαντικά
από τις πλέον τις χώρες που έχουν νοικοκυροσύνη. Και μάλιστα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέσα στις 5 καλύτερες. Βέβαια, οι ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί σε όλα τα επαγγέλματα είναι πολύ μεγάλες. Όμως η αρχή του τέλους έχει ξεκινήσει. Και η αρχή του τέλους είναι το εμβόλιο. Το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό για τα ταξίδια και τις μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντική εξέλιξη εν μέσω πανδημίας, αναφέρει η Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Η κυρία Σιμακοπούλου τονίζει ότι η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί προσωπική δικαίωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν μέσω αμφισβητήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν δίστασε να προτείνει την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού που θα επέτρεπε εκτός των άλλων και μια καλύτερη τουριστική περίοδο. Η κυρία Σιμακοπούλου, αφού υπενθύμησε ότι το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό ήταν μια πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι η υιοθέτησή του αποτελεί τη σωστή κίνηση την κατάλληλη στιγμή και είναι μια νίκη της Ευρώπης στη μάχη κατά της πανδημίας. Επεσήμανε δε ότι οι πολίτες αγωνιούν και ανυπομονούν να βγουν από τη δίνη της πανδημίας το ταχύτερο δυνατό, συμπληρώνοντας ότι το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα προασπίσει το δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ταξιδεύουν ελεύθερα, με ασφάλεια, μειώνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις των περιορισμών που επιβλήθηκαν από τα κράτη-μέλη λόγω της πανδημίας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού αποτελεί μια νίκη στη μάχη για την αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών της πανδημίας από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την πρόταση για την υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε λοιπόν τη σωστή κίνηση την κατάλληλη στιγμή. Καθώς οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με αυξητικούς ρυθμούς, το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό θα προασπίσει ένα από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορούν δηλαδή να ταξιδεύουν ελεύθερα αλλά και με ασφάλεια, ενώ παράλληλα θα μειώσει τις επιπτώσεις των περιορισμών που επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη της. Το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τις χώρες του Νότου, οι οποίες βασίζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την οικονομία τους στον τουρισμό. Ο επόμενος στόχος για μας πρέπει να είναι να ολοκληρώσουμε το δυνατόν συντομότερο τη σχετική νομοθετική διαδικασία για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η χρήση του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού πριν από το καλοκαίρι. Οι πολίτες μας αγωνιούν και ανυπομονούν να βγούμε από τη δίνη της πανδημίας και να επιστρέψουμε επιτέλους στην κανονικότητα. Ας μην τους απογοητεύσουμε. Μετατίθεται για το τέλος της εκάστοτε ρύθμισης η εξόφληση δόσεων ρυθμισμένων οφειλών για την εφορία. Η διευκόλυνση αφορά σε επιχειρήσεις τις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί. Όπως προκύπτει από την απόφαση, η εξόφληση των υποχρεώσεων που αυτή τη στιγμή παγώνουν μετατίθεται για το τέλος της ρύθμισης την οποία έχει υπαχθεί ο δικαιούχος. Για παράδειγμα, εάν κάποιος είναι σε ρύθμιση 24 δόσεων από τον Ιούλιο του 2019, η οποία λήγει τον φετινό Ιούλιο, τη δόση του Απριλίου που αναστέλλεται θα την καταβάλει τον προσεχή Αύγουστο. Το μοντέλο για τις ρυθμισμένες οφειλές και την εξόφλησή τους είναι απλό. Χρέη που ρυθμίστηκαν σε 24-48% ή 120 δόσεις μεταφέρονται προς εξόφληση για το τέλος της ρύθμισης. Συγκεκριμένα για τις οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής προβλέπονται τα εξής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η ίσπραξη της δόσης ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους ΚΑΤ, καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή των δόσεων αυτών προστίθεται στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Ήδη έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή ίσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020 έως Μάρτιο 2021. Η πανδημία πάντως έχει αφήσει ως κληρονομιά χρέη πολλών ταχυτήτων, με την αποπληρωμή τους να προκαλεί ήδη πονοκεφάλους, καθώς κάθε οφειλή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της έχει και διαφορετικό τρόπο εξόφλησης.
Τα φιλοζωικά σωματεία σε όλη τη χώρα την περίοδο αυτή της πανδημίας υπενθυμίζουν στον κόσμο την άτυπη υποχρέωση που έχουμε όλοι απέναντι στα αδέσποτα ζώα, καθώς και αυτά δοκιμάζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει η κοινωνία. Έτσι, με τηλεοπτικά μηνύματα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους πολίτες να φροντίζουν όσο μπορούν τα αδέσποτα, δίνοντάς τους τροφή και νερό. Καθώς δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς οι άνθρωποι, αλλά και τα αδέσποτα που πλέον με την κατάσταση δυσκολεύονται να βρουν τροφή και νερό, δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του ηθοποιού Γεράσιμου Σκιαδαρέση ένα σποτ με σκοπό να ενημερωθεί το κοινό και μάλιστα να μπορεί να βοηθήσει, αφήνοντας λίγη τροφή και νερό για τα ζώα που υποφέρουν. Οι πολίτες μπορούν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τα φιλοζωικά σωματεία της χώρας, υιοθετώντας ένα ζώο από το δρόμο. Τις μέρες αυτές που η χώρα μας δοκιμάζεται από το κορονοϊό, δοκιμάζονται και τα αδέσποτα, καθώς δεν βρίσκουν εύκολα τροφή και νερό. Ναι, μένουμε στο σπίτι, αλλά δεν ξεχνάμε τα αδέσποτα. Αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό έξω από την πόρτα μας ή κατά τη διάρκεια της επιτρεπτής μετακίνησής μας. Ή ενισχύουμε τα φιλοζωικά σωματεία. Αν αντιληφθούμε κάποιο ζώο που έχει ανάγκη από περίθαλψη, καλούμε άμεσα το Δήμο μας. Είναι υποχρεωμένος να το φροντίσει. Και αν πραγματικά το θέλουμε και μπορούμε, υιοθετούμε και σώζουμε ένα ζώο από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Όσο και αν για κάποιους φαίνεται λίγο υπερβολικό, τα γυαλιά ηλίου δεν είναι ένα περιττό αξεσουάρ που συμπληρώνει απλώς την εμφάνιση του παιδιού. Είναι πλέον μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά είναι τρόπος ζωής, ύστερα από τη σωστή επιλογή γυαλιών από πιστοποιημένα καταστήματα οπτικών και σύμφωνα με τις οδηγίες του οφθαλμίατρου. Οι περιόδεις ηλιακές ακτινοβολίες Α και Β είναι επικίνδυνες για την υγεία των ματιών. Είναι επικίνδυνες ακόμη περισσότερο για τα παιδιά μας, που θα πρέπει να φοράνε γυαλιά ηλίου από μικρή ηλικία, όπως τονίζει ο οπτικός οπτομέτρης Δημήτρης Χαρνίδης. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός το διάφραγμα της κόρης του ματιού κατά την παιδική ηλικία είναι μεγαλύτερο, αφήνοντας την ακτινοβολία να εισχωρήσει ευκολότερα στο εσωτερικό του, και γιατί τα διαθαλαστικά μέσα του οφθαλμού σε αυτήν την ηλικία είναι πιο ευαίσθητα και μπορούν να επηρεαστούν ευκολότερα. Εξαρτάται καταρχήν από την ηλικία του παιδιού. Έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση στον ήλιο είναι αρκετά ωφέλιμη για τα παιδιά, αλλά με μέτρο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν να φοράνε γυαλιά ηλίου από αρκετά μικρή ηλικία, διότι πλέον οι βλάβες οι οποίες μπορούν να υποστούν είναι καταρχήν αθρηστικές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προστίθενται κάθε χρόνια και μία από τις σοβαρότερες βλάβες που μπορεί να υποστεί κάποιος αργότερα είναι όπου καταράκτης και σίγουρα οι παθήσεις όπως η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Τώρα, τα παιδιά συνήθως έχουν ένα όριο και λένε ότι θα πρέπει να φορούν μετά από 4 ως 5 έτη. Εδώ εγώ προσωπικά θα διαφωνήσω και θα έλεγα ότι θα πρέπει να φοράνε από πιο μικρή ηλικία. Τα παιδιά θα πρέπει να φοράνε ειδικά παιδικά γυαλιά πιστοποιημένα και προσαρμοσμένα στο πρόσωπό τους. Πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτο υλικό ο σκελετός. Επίσης, αποκλειστικά αγοράζουμε γυαλιά ηλίου για τα παιδιά από οπτικά καταστήματα, διότι όταν αγοράζουμε γυαλιά ηλίου από πλανόδιους πολιτές, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη βλάβη στο παιδί από το να μην φοράει καθόλου γυαλιά ηλίου. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα γυαλιά ηλίου αμφιβόλου ποιότητας δημιουργούν μία διαστολή της κόρης του ματιού, ούτως ώστε αυτό επιτρέπει την μεγαλύτερη ποσότητα η περίοδος ακτινοβολίας και τότε σίγουρα μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι η φακή θα πρέπει να είναι από άθραυστα υλικά για να μην δημιουργήσουν τραυματισμούς εάν για κάποιο λόγο σπάσουν. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά συνήθως μιμούνται τους γονείς. Θα έλεγα ότι ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι ότι επιμένουν εκείνη την ώρα το παιδί να φορέσει γυαλιά ηλίου.
Εγώ ένα εκπείρα σε αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, αν δεν θέλει να φορέσει, μετά από κάποιες μέρες, ίσως και κάποιες εβδομάδες, να χρειαστεί να ξαναπροσπαθήσουμε, να εξηγήσουμε στο παιδί ότι θα πρέπει να φοράει γυαλιά για να προστατεύσει τα μάτια του και σίγουρα δεν θα πρέπει να το εμποδίζουν τα γυαλιά ηλίου. Είναι απολύτως απαραίτητο να επιλέγουμε για τα παιδιά μας γυαλιά ηλίου κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με φακούς που προσφέρουν 100% προστασία από τις ακτίνες Α και Β. Όμως, σίγουρα όταν ένα παιδί αναπτύσσεται από τη βρεφική ηλικία η όρασή του, σίγουρα πρέπει να έχει καθαρές εικόνες. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι το παιδί θα πρέπει οπωσδήποτε να φορά γυαλιά ηλίου όταν εκτίθεται στην περίοδο εκνοβολίας και στις ώρες που έχουμε έντονη ηλιοφάνεια, όπως είναι από τις 11 το πρωί ως τις 5 ώρα το απόγευμα. Εάν δεν φορά γυαλιά ηλίου, θα πρέπει να φορά ένα καπέλο τουλάχιστον να προστατεύει τα μάτια του με ένα φαρδί, θα έλεγα, γύσο. Και αυτό που θα πρότεινα σε όλους τους γονείς είναι ότι πάνε μέτρων άριστον, δηλαδή και ο ήλιος και τα γυαλιά ήλιου. Θα πρέπει να φοράμε γυαλιά ήλιου μόνο όταν εκτιθόμαστε στην περίοδο εκνοβολία. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας συνεχίζεται. Σήμερα θα πάμε στην τοπική κοινότητα Βίσσας. Η Νέα Βίσσα είναι ένα χωριό του Δήμου Ορεστιάδας. Το 1920 με την απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης η Μπόσνα ονομάστηκε Βίσσα. Τον Αύγουστο το 1923 με την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης, η οποία ρύθμισε τα σύνορα και την ανταλλαγή των πληθυσμών, η παλιά Βίσσα, δόθηκε στους Τούρκους μαζί με τη σιδηρόπετρα των Δημιρδές. Οι κάτοικοι της περιοχής εγκαταστάθηκαν στην τωρινή τοποθεσία 4 χιλιόμετρα νοτιότερα, δίπλα στα σύνορα, σε περιοχή όπου βρισκόταν ο τουρκικός οικισμός Αχίρκιοι. Οι κάτοικοι προτίμησαν τη λύση αυτή διότι τα περισσότερα χωράφια είχαν απομείνει στο ελληνικό έδαφος. Το 1930 ο καθηγητής του Γυμνασίου Αδριανούπολης Λάμπος Σιάδης, στον οποίο ανατέθηκε από τη διοίκηση να δώσει τον οικισμό την κατάλληλη ονομασία, μετονόμασε τον οικισμό σε Νέα Βίσσα. Στο χωριό υπάρχει λαογραφικό μουσείο, δημοτική βιβλιοθήκη, σιδηροδρομικό σταθμός, τμήμα συνοριακής φύλαξης. Επίσης λειτουργούν νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο.